εύκλες, δώρο την ομορφιά σου στις ιστορίες τους βωμούς, διαβάζω το όνομά σου. Δύο ποταμιά σε ποθούν και ρεύουνε σημά σου. Άστρον της διχύσης, τους κρύλους όλους μάρτυρουν και σμίγουν μ' αναμνήσεις. Τον πελασγόν θεμέλιο και των αρχαίων κλαίος. Διάλεκτο το δώρο στην Πλωτίνα και των Ρωμιών Βυζαντινών αθάνατη πατρίδα, που γέννησε στον βασιλιά τον ξακουστό Πατάτσι με του σωτήρα τη σκοριά. Απόρφητο έχεις μείνει. Ο δίδυμο τείχο ένδοξο, άνθος χρωματισμένο. Λαοί και έθνη πέρασαν από την αγκαλιά σου. Μα ένα είναι σίγουρο, πως θα υπάρχεις πάντα. Για την Ελλάδα κάστρο, το πρώτο απ' την Ανατολή να χαιρετάς σαν άστρο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα μεταδίδουμε το 13ο επεισόδιο των Καστρινών Διαλόγων για τη χρονική περίοδο 2021-2022 και ακούσαμε το σήμα της εκπομπής να μας το τραγουδάει ο καλός φίλος και πάντα συνοδοιπόρος στα πολιτιστικά εδώ στο Δημότυχο, ο Γκρέμος ο Χρήστος. Ως γνωστόν, η Καστρινή Διάλογη είναι μια πρωτοβουλία του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Δημοτύχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, με επίκεντρο την ενημέρωση για την ιστορία και τον πολιτισμό του Δημοτύχου, της Θράκης και γενικά της πατρίδας μας. Οι μεταδόσεις φέτος πραγματοποιούνται χάρη στην ευγενική χορηγία των επαγγελματιών του Δημοτύχου, Ζαχαροπλαστείο Νίκος, Ελαστικά Αλεξανδράκης και Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ρίζογλου, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή τους. Φέτος μεταδίδουμε όχι μόνο από το Facebook, αλλά και μέσω του YouTube του συλλόγου μας, οπότε μπορείτε να κάνετε τις ανάλογες εγγραφές και να ενημερώνεστε για τις εκπομπές μας. Το θέμα της σημερινής μας μετάδοσης είναι το μεγαλείο της αρχαίας Θράκης και βεβαίως προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, κοινωνιολόγος, συγγραφέας, στιχουργός και λαογράφος. Και να πούμε εδώ ότι εδώ και λίγο καιρό οι Καστροπολίτες συνεργαζόμαστε με τον κύριο Λεκάκη, καθώς δημοσιεύονται κείμενά μας που αφορούν το Δημότυχο και την περιφέρειά του στην ιστοσελίδα Αρχείων Πολιτισμού, την οποία διαθέτει και παρουσιάζει τεράστια επισκεψιμότητα. Στο άμεσο μέλλον διοργανώνουμε μία επίσκεψη του ιδίου με τους συνεργάτες του στο Δημότυχο, όπου θα δημιουργήσουμε οπτικό υλικό με τα αξιοθέατα της περιοχής μας. Αρρωγού σε αυτή την συνεργασία θα έχουμε τον Δήμο Δημοτύχου, το Επιμελητήριο Εύρο και τον Εμπορικό Σύλλογο του Δημοτύχου. Θα καλησπέρισω τον κύριο Λεκάκη.
που μας θυμάμαι την παρουσία του στους Καστερνούς Διαλόγους. Κύριε Λεκάκη, μια πρώτη καλησπέρα, αν θέλετε, στον κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, Γιάννη, στους ακροατάς σου, τηλεθεατάς σου, γιατί έχουμε και εικόνα. Και είμαι πάντα συγκινημένος όταν μιλάω για τη Θράκη και πόσο μάλλον στη Θράκη, και όταν οι περισσότεροι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι Θρακιώτες. Διότι το παράπονο μου είναι ότι η υδροκέφαλη Αθήνα είναι πάρα πολύ μακριά από την Θράκη, και ακόμα και αυτοί που έχουν μια ευαισθησία για τη Θράκη, έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα και οι συγκοινωνίες και όλα τα υπόλοιπα, δύσκολα μπορούν να την προσεγγίσουν. Βέβαια, εύκολα έχουν γίνει τα πράγματα μετά την Εγνατία από τη Θεσσαλονίκη, ευκολότερα τουλάχιστον, όμως για κάποιον που είναι στην Αθήνα είναι όντως μακριά. Αυτό σημαίνει και στο πρώτο έτος καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο έλεγε ότι τόπος στερούμενος συγκοινωνιών αδύνατον να αναπτυχθεί. Αδύνατον όμως. Και φαντάζεσαι ότι η Θράκη μας θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα σε επισκεψιμότητα από όλους τους τουριστικούς φορείς, πράκτορες, γραφεία κλπ. Και μάλιστα αυτό να επιβάλλεται, ότι για να έχεις τουριστικό ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει μέσα στο χρόνο να κάνεις τόσες εκδρομές στη Θράκη. Είτε με πούλμαν, είτε με αεροπλάνο, και δεν ξέρω, θα βρεθούν αυτά. Όταν θέλεις υπάρχει δρόμος. Mm-hmm. Δεν μπορεί η Θράκη να συνεχίζει να μένει αποκομμένη και άγνωστη, λυπάμαι που το λέω, στους περισσότερους που είναι κάτω από τη Λάρισα, ας πούμε, να μην πω κάτω από τη Θεσσαλονίκη. Η Θράκη μας είναι για μένα το σημαντικότερο στοιχείο στεριάς, αέρος ή και νερού της Ελλάδος. Γιατί συνδυάζει και τα τρία μαζί. Ο Εύρος δυστυχώς δεν είναι πλέον πλωτός. Κάποτε ήταν πλωτός μέχρι επάνω, μέχρι τα βορειότερα σύνορά μας, και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ. Στη βιντεοθήκη μας επεισόδιο με την πλωιμότητα του Εύρου μπορούν να το επισκεφθούν οι φίλοι. Πολύ ωραία. Αυτό βοηθούσε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Το τρένο από την Αλεξανδρούπολη, τουλάχιστον προς το βορρά, να φεύγει από, να περνάει όλο τον Εύρο τη διαδρομή και να ανεβαίνει επάνω, να πηγαίνει να συνδέει τα Βαλκάνια, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έπρεπε να υπάρχει, αλλά και σιδηροδρομική συγκοινωνία οπωσδήποτε. Οι οδικοί άξονες πρέπει να φτιαχτούν. Δεν αρκεί μόνο να φτάνεις μέχρι την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Μετά τι γίνεται. Έτσι. Πρέπει να φτιαχτεί το οδικό δίκτυο, να μπουν καλές πινακίδες, πάρα πολύ καλές πινακίδες, να βρίσκει κανείς τα πάντα στη Θράκη, αλλά και διαφημιστικές εντός εισαγών πινακίδες, τουριστικού ενδιαφέροντος, ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Διότι ένας από τους λόγους που η Θράκη είναι μη αξιοποιήσιμη είναι διότι μπορεί να τη διασχίσεις και να μην βρεις μια πινακίδα ιστορικού ενδιαφέροντος. Να μην λέει προς τα πού θα στρίψεις να πάει σε ένα κάστρο, έναν αρχαιολογικό χώρο, μουσεία κλπ. Ξέρετε, αυτές οι πινακίδες που άλλοι έχουν βρει ένα καρφί κάπου σε ένα βουνό και έχουν πινακίδες 60 και 80 χιλιόμετρα μακριά. Και μιλάω για τη Γερμανία. Ναι. Και μιλάω για τη Γερμανία συγκεκριμένα, έτσι. Mm-hmm. Και να μην έχει η Θράκη που κάθε 100 ή 200 ή 400 μέτρα έχει κάτι να σταματήσεις και να δεις. Αυτά όλα με θλίβουν. Θα ήθελα να αφιερώσω λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή στον φίλο μας, τον Θρακιώτη που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, τον Αντώνη Ρούση. Ήταν από την Ορεστιάδα το παιδί αυτό, το παλικάρι αυτό. Ήταν συνεκδότης του περιοδικού Αέροπος. Mm-hmm. Ήταν ευρύτης φυσικά, με τον οποίο σμίξαμε πολλά χρόνια και συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια για τον Εύρο και αναδείξαμε πάρα πολλά πράγματα τη δεκαετία του 80 και του 90. Mm-hmm. Και κάναμε πάρα πολλά ταξίδια. Αυτό που θα μου μείνει πάντα αξέχαστο, βέβαια, γιατί ο νόστος σημαίνει επιστροφή στην νοστιμιά. Αυτό σημαίνει νόστος, συνδέεται ο νόστος και το νόστιμο. Mm-hmm. Η νόστιμη σουσαμόπιτα που μας έκανε η μάνα του από τα Ρίζια, το χωριό πάνω, και την είχαμε, μας έκανε ένα ταψί, το είχαμε στη μέση που ήμασταν στο αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά, την είχαμε στη μέση και τρώγαμε σουσαμόπιτα, και με αυτή τη σουσαμόπιτα την μου έχει μείνει, ακόμα το λέω και μου τρέχουν τα σάλια, η σουσαμόπιτα του Εύρου. Το σουσάμι, ας πούμε, να πούμε στα παραδοσιακά προϊόντα πώς μπορεί να αναπτυχθεί, με τις μοναδικότητες, πραγματικά που έχει η Θράκη, θα μπορούσε να είναι
αυτό που είναι για το Λονδίνο το City, αυτό που είναι για την Αμερική η Wall Street. Έχει μοναδικά brand names, την ποικιλία του πεπονιού κάτω στο τυχερό, τα μετάξια και τα μεταξωτά της, τα καλάθια, τα προϊόντα... Λουκάνικα, καβουρμάδες, τα τυροκομικά... Ο καβουρμάς, θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να πάει και να γεμίσει τις μπαταρίες του και την ύπαρξή του, τη ζωή του, με υπέροχα προϊόντα που υπάρχουν εκεί. Όμως, δυστυχώς ούτε αυτά επιδοτούνται, ούτε αυτά αξιοποιούνται και πολύ καλά ίσως να ξέρεις ότι πριν λίγα χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, κάποιος έδωσε μια σαφή παύλα σοφή εντολή και εκριζώθηκαν 7 εκατομμύρια μουργές μόνο από την περιοχή του πρωτοκλησιού. Μόνο από μια περιοχή μιλάω. Έτσι, 7 εκατομμύρια δέντρα από μουργές, έτσι, που έκαναν οι άνθρωποι μετάξι. Μόνο από μια περίπτωση. Σας διακόπτω. Υπάρχει η φράση «καλά κουκούλια», που σημαίνει τι? Το στάνταρ εισόδημα που θα δουλέψει 40-50 μέρες, θα εκτρέψεις τα κουκούλια, θα φύγουν για μετάξι και θα πάρει στάνταρ εισόδημα. Ακόμα έμεινε η φράση, τι λέμε εδώ πέρα? «Καλά κουκούλια». Αυτός ο φωστήρας που έδωσε, για να μην πω τίποτα άλλο, αυτή την εντολή στο θρακικό πληθυσμό, αισιοδυναμεί με γενοκτόνο. Ήτανε γενοκτονία, όχι μόνο οικονομική γενοκτονία, αλλά και πληθυσμιακή γενοκτονία. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απασχολούσε πόσο κόσμο η μεταξωτεχνία και όλη αυτή η ιστορία, δεν βρήκαν δουλειές αργότερα και που πήγανε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Γερμανία και πάντου, βέβαια. Ναι, και στο εξωτερικό ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην παραδοσιακή Θράκη. Οι τάσεις του παγκόσμιου γίγνεσθε είναι στο να επιστρέφουμε στις ρίζες και στην παράδοσή μας, στα παραδοσιακά μας επαγγέλματα και σε αυτό που μας κάνει διαφορετικούς από τους διπλανούς. Γιατί αν πάω στη Θράκη και φάω και δω αυτά που μπορεί να δω και στη Θεσσαλονίκη ή στη Βουλγαρία ή στην Ρουμανία, γιατί να πάω στη Θράκη? Πάω κάπου αλλού. Πηγαίνω εκεί για να γευτώ, να φάω, να χαρώ κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν θα το βρω αλλού. Πρέπει λοιπόν η Θράκη να ξαναγυρίσει στην ιστορία της, τη μοναδική, τα παραδοσιακά της προϊόντα, τα μοναδικά, τα συγκριτικά της δηλαδή πλεονεκτήματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι στη Θράκη ανήκει και ένα υπέροχο νησί, η Σάμο Θράκη, έτσι, το οποίο από μόνο του είναι μια κατηγορία, είναι η δεκτορική μου διατριβή και όλα, θα κάνω μια εκπομπή για τη Σάμο Θράκη. Δεν θα την περιλάβουμε στη σημερινή μας εκπομπή, γιατί είναι... Η Σαμοθράκη είναι ένα κεφάλαιο μόνη της στην ελληνική ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τις παραλίες της, έχει τα ποτάμια της, έχει τα γήπεδά της. Η ομορφιά καταπληκτική, τα αρχαία. Τα αρχαία της, που πολλοί τα αγνοούν και είναι λογικό να τα αγνοούν, γιατί όταν ψάξεις τον χάρτη, τον οδικό χάρτη της Θράκης, θα δεις ότι υπάρχει μόνο ένα αρχαιολογικό μουσείο. Και αυτό είναι στην Κομωτινή. Και αυτό έχει δύο αίθουσες. Και αυτό είναι από το 1950. Και αυτό βρωμάει μούχλα. Και αυτό δεν... Τι να το επισκεφτείς, δηλαδή είναι... Πρέπει να υπάρχει έχει... και ένα Βυζαντινό στο Δημότυχο, το οποίο υπολειτουργεί και θα έπρεπε να είναι αρχαιολογικό. Μην με τσιγκλίζεις ακόμα. Μιλάω για αρχαιολογικό μουσείο. Υπάρχει ένα ακόμα στα Άβδυρα, έτσι, ωραίο, σύγχρονο και πρέπει να υπάρχει. Αλλά φυσικά πρέπει να μεγαλώσει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομωτινής, να γίνει σύγχρονο και μεγαλύτερο, να υπάρχει στην Ξάνθη ένα, σε όλες τις πρωτεύουσες, να υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη ένα και όχι κατά περίπτωση. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και ένα μεγάλο μουσείο στο Δημότυχο που να περιλαμβάνει τα ευρήματα του Βόρειου Εύρου. Αυτή η απλή σκέψη που μόλις είπα θα κάνει τον τουρίστα να μένει τουλάχιστον 5 μέρες στην Θράκη, γιατί θα πρέπει να πηγαίνει να τα βλέπει όλα αυτά και να μην πάει να δει ένα και να φύγει και να πει έλα μωρέ αυτή είναι η Θράκη, γιατί άμα φύγεις από την Κομωτινή, από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομωτίνης και δεις τι σου δείχνει, θα πεις καλά αυτή είναι η Θράκη και κάνουν τόση φασαρία. Ενώ τα σπουδαιότερα και τα σημαντικότερα είναι στις αποθήκες και φυσικά η χρυσή ανάγλυφος εικόν του αυτοκράτορα... Του Σεβίρου, αντί να είναι στο Δημότυχο, που ανήκει εκεί πέρα, που είναι από εκεί, από την Πλωτινόπολη, είναι στον νομό Ροδόπης, ας πούμε, ξέρω. Τι σχέση έχει αυτό?
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι για να αναπτυχθεί ένας τόπος χρειάζεται να γίνουν υποδομές. Και υποδομές δεν είναι καμιά βαριά φιλοσοφία. Δεν πρέπει να λύσουμε Πλάτωνα για να το κάνουμε αυτό, ούτε να λύσουμε εξισώσεις μαθηματικές. Αν γίνουν μουσεία αυτού του τύπου που σου είπα, είτε λαογραφικά είτε αρχαιολογικά, θα αναδειχθεί ο πλούτος της περιοχής και θα εκτιμηθεί η περιοχή. Έτσι. Δυστυχώς το λέω, ευτυχώς για τη Θράκη, αλλά δυστυχώς το λέω για αυτό που θα ακούσεις, έχει υπέροχα μουσεία Βουλγαρία. Ναι, βέβαια. Έχει πολύ βέβαια καλά μουσεία, βέβαια, και μάλιστα σε κάθε μικροκομόπολη έχει ένα ειδικό μουσείο. Το 19 ήμασταν καλεσμένοι στο Καζαλάκ στις γιορτές των Θρακών Βασιλέων. Εκεί μπράβο, να δείτε πράγματα και θάματα, ξέρω εγώ, που κάνουν οι Βούλγαροι στον τάφο του Σεύθη του Τρίτου, αν δεν κάνω λάθος. Χαμός. Πήγαμε και εμείς και σαν αντιδημότυχο, δείξαμε τα αρχαία μας, τα μνημεία μας, πήραμε τα κρασιά μας, πήραμε τα τυριά μας, πήραμε τους καβουρμάδες μας και μια πολύ ωραία παρουσία. Αλλά τέτοια πρέπει να γίνονται και εδώ. Είναι μας κάνουν εμάς να πάμε στη Θεσσαλονίκη να δείξουμε εκεί το διδημότυχο όπως είναι. Ακριβώς. Αλλά αυτά πρέπει να επιδοτηθούν. Ακριβώς. Η κοιλάδα των Θρακών Βασιλέων, πρόσεξε τι λέμε έτσι, η κοιλάδα των Θρακών Βασιλέων, που σήμερα βρίσκεται εντός γεωγραφικών ορίων της γείτονος, της Βουλγαρίας, έτσι όμως είναι η κοιλάδα των Θρακών Βασιλείων και έτσι λέγεται, έτσι διαφημίζεται παγκοσμίως, και ψάχνει κανείς και πάει να δει τη Θράκη και τη βλέπει στη Βουλγαρία. Και τι καταλαβαίνει, με ποια εικόνα φεύγει ο Ολλανδός, που δεν ξέρει και από γεωγραφία ή δεν έχει δει τα χαρτιά κάτω, καταλαβαίνει τι λέω, ο Βέλγος ή ξέρω εγώ, ο Ιάπωνας. Τι καταλαβαίνει. Ο Έλληνας, δηλαδή, αν του πούνε οι Βούλγαροι ότι εδώ πέρα την αρχαία η Θράκη και είμαστε κι εμείς συνέχεια του, θα έχει πρόβλημα, πιστεύετε? Ένας που δεν ξέρει. Θα πιστέψω ότι εκεί οι αρχαίοι Θράκες και κάτι σαν Βούλγαροι κτλ. Αφού δεν έχουμε οριοθετήσει ακόμα αν είναι ή δεν είναι Έλληνες κτλ. Έχουμε διάφορες θεωρίες. Θα γυρίσει ανάποδα αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες, άρα οι Θράκες είναι Βούλγαροι. Ενώ οι Βούλγαροι είναι ένας λαός ο οποίος εμφανίζεται στην περιοχή τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Πρόσεξε τι λέμε τώρα. Στην περιοχή εκεί που γίνεται τώρα ο πόλεμος, κάπου εκεί, από την Αζωφική. Από όπου και να έρθαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω, όπου και να έρθαν, αυτά θα τα βρουν οι γενετιστές. Αλλά εμφανίζονται στην περιοχή τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Πρόσεξε τι λέμε τώρα. Ναι. Και τι γίνεται τώρα, διαφημίζουν το θρακικό πολιτισμό στη Βάρνα, την αρχαία Οδυσσό. Το Λούβρο, έκθεση μηνών με αρχαία Θράκη. Με τα αρχαία, όχι μόνο στο Λούβρο, και στην Ιαπωνία. Ιαπωνία φτάσαν, μπράβο τους. Στην Ιαπωνία, ο θρακικός χρυσός. Ο αρχαίος θρακικός χρυσός, για θα μιλήσουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, τι αποκομίζει ο άσχετος επισκέπτης ενός μουσείου, ο οποίος άμα είναι, ξέρω εγώ, από την Κίνα ή από την Ιαπωνία, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει ανοίξει έναν αναλυτικό χάρτη, να βρει πού βρίσκεται μια περιφέρεια της Ελλάδος που λέγεται Θράκη. Αποκομίζει ότι όλα αυτά είναι στη Βουλγαρία. Άρα, έτσι, εμείς δηλαδή σαν Έλληνες, σαν Ελλάδα, δεν έχουμε κάνει εκθέσεις με την αρχαία Θράκη, ούτε καν στην Αθήνα. Ούτε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δεν έχει γίνει μια έκθεση με τον σπουδαίο αρχαιολογικό πλούτο της Θράκης στις πρωτεύουσες των Βαλκανίων, στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, τα δικά μας. Γιατί και εκείνα θρακικά είναι, αλλά εντάξει, κατέχονται, όπως είπαμε, τα εδάφη εκείνα από μια άλλη χώρα. Και η Ρουμανία, Θράκη ήταν. Έτσι. Και η Τσεχοσλοβακία και η Ουγγαρία και τα περισσότερα μέρη της σημερινής Σερβίας. Θρακιώτικα. Τριβαλή. Οπότε ερχόμαστε στην πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η γεωγραφική οριοθέτηση της αρχαίας Θράκης και πότε μιλάμε για ανθρώπινη κατοίκηση? Ωραία. Για να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να μου πεις για ποια εποχή. Γιατί η Θράκη είναι λίγο ακορντεόν. Άλλη ήταν η Θράκη του Ομήρου, άλλη η Θράκη πολύ παλαιότερα από τον Όμηρο, άλλη η Θράκη στα ιστορικά χρόνια, άλλη η Θράκη στα ρωμαϊκά, άλλη η Θράκη στο Βυζάντιο, έτσι. Γι' αυτό λέει και ο Βυζήνος, βάζει μέσα και την Πιερία. Οπότε σας το αφήνω να το απαντήσετε όπως θέλετε. Όχι, την Πιερία εννοεί την Πιερία της Θράκης. Η Πιέρες της Θράκης είναι λίγο, η Πιερία της Θράκης είναι λίγο πιο βόρεια από την οροσειρά της Ροδόπης. Εκεί ήταν η αρχαία Πιερία και εκεί ήταν οι Μούσες. Εκεί πέρα ήταν το μουσείο. Άρα πάνω εκεί κοντά στο Διονύσο το Ιερό και τα λοιπά και σχετίζεται το όλο. Μπράβο. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο λαός, δηλαδή ο θρακικός λαός των Πιέρων, έφυγε και ήρθε νοτιότερα και κατοίκησε στην περιοχή του Ολύμπου, όπου είναι η γνωστή σήμερα Μακεδονική Πιερία. Επί Ομήρου, η Θράκη ήταν 10 φορές μεγαλύτερη από τη σημερινή. Ξεκίναγε από τον Δούναβη, τον αρχαίο Ίστρο ποταμό, κατέβαινε μέχρι τη Βιωτία, μέχρι και την Θήβα,
έτσι. Και, και δυτικότερα έπιανε από την Αδριατική και το Ιόνιο πέλαγος και κατέληγε μέχρι τη σημερινή Κωνσταντινούπολη. Όλο αυτό το κομμάτι ήταν η αρχαία Θράκη, ήταν η ομηρική Θράκη. Mm-hmm. Αυτό καταλάβαινε ο Όμηρος, αν το συναντούσες στο δρόμο και του μίλαγες για Θράκες και για Θράκη. Αυτό. Mm-hmm. Φαντάσου όμως ότι η Θράκη δεν είναι μια μονοσήμαντη έννοια, διότι κατοικούσαν στην περιοχή αυτή, τουλάχιστον στη βόρεια περιοχή της Θράκης, δηλαδή, την, όχι, όταν λέω βόρεια, εννοώ από, την, από, την, από τη Λάρισα και πάνω. Έτσι. Mm-hmm. Κατοικούσαν 550 φύλλα, περίπου. Τα είχαμε μετρήσει και τα είχαμε καταγράψει με το περιοδικό Θρακικός Ιωνός και Θρίκιος Άνεμος, και είχαμε βγάλει ένα μονοσήμαντο τεύχος με αυτό το θέμα και μπράβο στα παιδιά που το είχαν κάνει τότε. 550 φύλλα που αναφέρονται από όλους τους συγγραφείς μας, από όλους τους συγγραφείς μας. Και ο Αχιλλέας ο Σαμοθράκης νομίζω έχει γράψει κάτι τέτοιο και ο Κουρτίδης έχει γράψει κάτι σχετικά, αλλά συνολικά 500 είναι το πιο πολύφυλλο μέρος της Ελλάδος. Mm-hmm. Για σκέψου λοιπόν όλα αυτά τα φύλλα, εντάξει, ναι είναι, δεν βλέπω. Κουρτίδης, ιστορία της Θράκης. Ωραία. Mm-hmm. Με τον Ορφέα απ' έξω από ό,τι βλέπω. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τη Θράκη. Για τη Θράκη του πότε, για τη Θράκη ποιων φύλων, γιατί κάποια από αυτά τα φύλλα συνενώθησαν και κάνανε μεγάλες ομοσπονδίες, κάποια αντιμάχονταν, κάποια είχαν στρέψει το βλέμμα τους δυτικότερα, κάποια βορειότερα, μέχρι και στην Πολωνία είχαν φτάσει, στη σημερινή Πολωνία, που είναι η αρχαία Απολωνία, έχουν βρεθεί εμπορικές διασυνδέσεις με την Θράκη μας, με τους Θρακιώτες. Φυσικά σε όλα τα Βαλκάνια, εκεί πέρα πολιτισμοί, Βίντσα και λοιπά, αυτά που λέγονται πάνω από το Βελιγράδι και λοιπά. Στην Ουκρανία είχαν εκπολιτήσει τους Κίθες, που ήταν νομάδες και ζούσαν σε τσαντήρια, σε δέρματα, και πήγαν οι Θράκες και χτίσανε σπίτια εκεί πέρα, όταν λέω χτίσανε πέτρινες οικοδομές, κάνανε πέτρινα έργα, τείχη και λοιπά. Γι' αυτό και λατρεύονταν οι Θράκες ως θεοί. Και μετά ξεπέρασαν και τον Βόσπορο και τον Πόντο και κατοίκησαν στη σημερινή μας έκταση της Ανατολίας, την κακώς λεγόμενη Μικρά Ασία. Δεν υφίσταται ο όρος Μικρά Ασία, βέβαια, είναι η καθημάς Ανατολή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το κλείσουμε όσο δυνατόν πιο πολύ. Τώρα, σιγά σιγά συρρυκνώθηκε αυτή η έκταση φυσικά. Αργότερα εμφανίζονται και άλλα ελληνικά φύλλα στις περιοχές αυτές, όπως είναι οι Μακεδόνες, όπως είναι οι Πυρώτες, όπως είναι οι Θεσσαλοί κλπ. Οπότε η αρχαία Θράκη, η ομηρική Θράκη, συρρυκνούνται. Mm-hmm. Και φτάνει στο σημερινό της κομμάτι, το οποίο είναι το 1/9 της ιστορικής Θράκης, 1/9 της ιστορικής Θράκης, και φυσικά μετά με τους Ρωμαίους και με τους Βυζαντινούς υπάρχουν τα θέματα, τα λεγόμενα, που είναι κάτι σαν σήμερα οι περιφέρειες, να το λέγαμε έτσι, δηλαδή μικρότερα κρατήδια υπό τους Ρωμαίους, έτσι, υπό το, ούτε το Βυζάντιο είναι σωστός όρος, είναι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά τέλος πάντων για συνεννοούμαστε, για την οικονομία το λέω. Εκεί έχουμε και το θέμα το Μακεδονικό που έχει έδρα την Αδριανούπολη και οι Μακεδόνες βασιλείς στην ουσία είναι Θρακιώτες, να πούμε, από τη Χαριούπολη ο βασίλειος ο Μακεδόν που λένε. Ωραία, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι το να μιλάει κάποιος για Θράκη, με αυτή την έννοια είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να έχει πάρα πολύ χρόνο να το αναλύσει. Σε αυτό εδώ το σημείο βέβαια θέλω να πω άλλο ένα μεγάλο μου παράπονο, ότι δεν υπάρχει μάθημα θρακολογίας Θράκης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Mm. Δηλαδή δεν βγαίνει κάποιος φοιτητής που να παίρνει μια ειδικότητα θρακολόγος. Mm. Υπεύθυνο να γνωρίζει πολύ καλά το θρακικό πολιτισμό. Να μου πεις τώρα, υπάρχει στο Απιθήτα, στο Αριστοτέλειο, κάποιος που είναι Μακεδονολόγος ή στις Ηπείρου, κάποιος Ηπειρωτολόγος ή κάτι. Όχι, κακός, διότι αυτό που μας κάνει την ειδοποιώ διαφορά από όλους τους υπόλοιπους είναι ότι ενώ έχουμε τα τέσσερα βασικά στοιχεία που ορίζουν το ένα έθνος, όπως τα έχει αναφέρει ο Ισοκράτης, όμε μονομόγλωσσο, ομότροπο κλπ, έχουμε μικρές, πολύ μικρές διαφορές μεταξύ μας που μας κάνουν τη διαφορά από χωριό σε χωριό, όχι καν περιφέρεια σε περιφέρεια ή πόλη σε πόλη. Έτσι. Mm. Οπότε πρέπει να είναι κάποιος πολύ ειδήμων
πολύ ειδικός για να μπορέσει αυτά να τα αναλύσει. Και θα έπρεπε να υπάρχει και έδρα θρακολογίας, ειδικά θρακολογίας στο πανεπιστήμιο. Αυτό θα έχει και εθνική διάσταση και εθνικό χαρακτήρα, θα έχει και παιδευτικό χαρακτήρα φυσικά, ιστορικό, λαογραφικό και οτιδήποτε άλλο. Διότι είναι ο πλούτος της Θράκης, τόσο μεγάλος που είναι ανεξάντλητος. Τώρα με ρώτησες για το πότε είναι η κατοίκηση στη Θράκη. Λοιπόν, η ζώνη της Ελλάδος μας, που ξεκινάει από την Αδριατική, έτσι, περιλαμβάνει τη σημερινή μας Μακεδονία όπως την ξέρουμε και φτάνει στη σημερινή μας Θράκη όπως την ξέρουμε, σαν ένα ζωνάρι δείτε το αυτό όλο το πράγμα, έχει δώσει κατοίκηση πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια. 10 εκατομμύρια χρόνια είναι η κατοίκηση ανθρώπων και μάλιστα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα έχω δημοσιεύσει στο Αρχείο Πολιτισμού, το Nature κλπ. Είναι στην κοιλάδα του Αξιού της Μακεδονίας. Εκεί πέρα έχουμε τον λεγόμενο, κακός λεγόμενο, τον ουρανοπίθηκο. Λες και είναι ένας πίθηκος που πέσε από τον ουρανό. Φοβούνται να πούνε ότι είναι ένας άνθρωπος που ζει στη Μακεδονία. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν ένα Χαϊντελμπεργκέντης και λένε ο άνθρωπος Χαϊντελβέργης. Έτσι. Οι Έλληνες έχουν έναν άνθρωπο από τη Μακεδονία που είναι 10 εκατομμύριο χρόνο και ντρέπονται ή δεν έχουν δώσει, δεν έχουν δώσει μάχες στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα να τον πούν Μακεδονιένσης. Ή τον πετραλώνιο άνθρωπο στη Χαλκιδική να τον πούνε Πετραλωνιένσης. Δηλαδή δεν βάζουμε τα εθνικά μας χαρακτηριστικά, ενώ άλλοι λαοί, οι Σοβιετικοί, οι Ρώσοι, λένε τους Ντενίσοβαν, αυτούς που ζούσαν στα υψίπεδα Αλτάι από την περιοχή Ντενίσοβαν. Έτσι. Οι Σέρβοι, οι φίλοι μας, λένε ο πολιτισμός της Βίντσα, από ένα χωριό που είναι δίπλα στο Βελιγράδι. Εμείς δεν λέμε ο πολιτισμός του Πρωτοκλησίου, ο πολιτισμός του Δηδημοτήχου, γενικώς και αορίσως, Μικυναϊκά. Λες, τι είναι Μικυναϊκά, πώς είναι Μικυναϊκά, εκείνες είναι στο Άργος, ρε παιδιά, πώς θα δώσω την ιδιοποιώ διαφορά μου εγώ εδώ στη Θράκη, στη Μακεδονία, εκεί που πονάει, πώς θα βάλω τα εθνικά μου ονόματα δίπλα αυτά, τίποτα. Τώρα, αν το προσπεράσουμε αυτό, γιατί για πολλούς ακούγεται ακραίο το 10 εκατομμύρια χρόνια, φυσικά θα πρέπει να ανατρέψουν αυτοί που το θεωρούν ακραίο με δικές τους έρευνες τα κείμενα στο Nature, που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν ένα paper που να εγκριθεί από άγνωστους σε αυτούς κριτές, να περάσει με ό,τι αυτοί τους ρωτήσουν και αν περάσει πολύ φυσικά να το συμπεριλάβουμε στις ανακοινώσεις μας. Πάμε πριν από 7,2 εκατομμύρια χρόνια με ένα δοντάκι που βρέθηκε στη Θράκη μας, το οποίο βρέθηκε στη σημερινή έκταση της Βουλγαρίας βέβαια, αλλά τότε δεν υπήρχε φυσικά, εννοείται η έννοια αυτή. Εκεί σκάβουν, οπότε είναι λογικό να βρίσκουν. Ναι. Λογικό αυτό πλέον. Όπου γίνονται ανασκαφές βρίσκεις πράγματα, φυσικά. 7,2 εκατομμύρια χρόνια και αντίστοιχο του, δεν είναι μοναδικό, αντίστοιχο του έχει βρεθεί και στο Ήλιον της Αττικής, στην Αθήνα, κοντά. Είναι 7,1 εκατομμύρια χρόνια, που είναι τρίριζο κανονικά, που δείχνει ότι έχει ξεχωρίσει πια ο άνθρωπος από τον πίθηκο. Δεν είναι αυτό που λέμε πίθηκα άνθρωπος ή πίθηκοειδές ή ανθρωποειδές, όπως θέλουν να το πούνε, αυστραλοπίθηκος και κάτι τέτοιες ονομασίες που έχουν βάλει, που προσβάλλουν το είδος του ανθρώπου αυτές οι ονομασίες, κατ' εμέ. Ο άνθρωπος είναι, με αυτά, εννοείται, βέβαια. Είναι το μοναδικό είδος του πλανήτη που θέλει να κατάγεται από ένα άλλο είδος και να του αρέσει να ονομάζεται με το άλλο είδος. Έτσι, το οποίο δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό είναι 7,2 εκατομμυρίων ετών. Μάλιστα το συγκεκριμένο της Αττικής, της Αθήνας, το έκλεψαν οι Γερμανοί επικατοχής, το φυγάδευσαν, χάσανε τα ίχνη του, χάθηκαν τα επιστημονικά του ίχνη, χάθηκαν δηλαδή αυτά που θα έπρεπε να μελετηθούν και το ξαναεφάνισαν οι Γερμανοί όταν στη Βουλγαρία βρέθηκε το δόντι αυτό των 7,2 χρόνων, εκείνου του παλιού κάτοικου της Θράκης, ας πούμε του πρώτου κατοίκου της Θράκης, και είπαν «Α, κάτι έχουμε κι εμείς». Έτσι. Άρα καθόλου το είχαν χαμένο, το είχαν στην άκρη που λέμε. Προφανώς, γιατί κάποιους τους συμφέρει να ξεκινάνε τα πάντα από τη Χαϊδελβέργη, Χαϊντελμπεργκέντσις, από πανγερμανισμός. Ναι. Ιερέκτους από την Γεωργία, τον Κάφκασο, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια πράγματα, ξέρεις, οι Σάπιεντς να έχουν έρθει από την Αφρική και υπάρχει ο αφροκεντρισμός, καυκασιανισμός και όλα τα πάντα έχουν ξεκινήσει από παντού, από όλο τον πλανήτη και κάνουν ενέργειες εκείνοι οι άνθρωποι για να δείξουν ότι είναι αρχαίοι και εμείς που τα έχουμε τα ευρήματα
είναι εδώ, είναι υπαρκτά και αληθινά, χωρίς να συνωμοσιολογήσουμε, δεν κάνουμε κάτι για να τα αναδείξουμε. Ο άνθρωπος των Πυρηναίων, λένε στην Ισπανία. Ο συνάνθρωπος, λένε στην Κίνα, για αντίστοιχους ανθρώπους που είναι 1 εκατομμύριο ετών. Ο άνθρωπος της Γεωργίας, λένε στη Γεωργία, που είναι 1,2 εκατομμύρια έτη. Εμείς δεν έχω δει ποτέ, λένε, ο άνθρωπος της Θράκης. Ο άνθρωπος της Ελλάδας, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος της Μακεδονίας, ρε παιδί μου, δεν το έχω ακούσει. Ναι, θα πρέπει να ακούσεις την απολογία του Σοκράτους, αν την ακούσεις ποτέ, στο σχολείο ολόκληρη, που να λέει εμείς οι Αθηναίοι είμαστε γηγενείς σε αυτόν τον τόπο. Και δεν φύγαμε ποτέ εδώ, ήμασταν πάντα. Και να έρχεται αυτό το δοντάκι που κλέψαν οι Γερμανοί στην κατοχή να αποδείξει το Σοκράτη. Ναι. Να αποδείξει ότι λέει αλήθεια ο Σοκράτης. Άρα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πριν 7,2 εκατομμύρια χρόνια η Θράκη μας κατοικείτο. Και κατοικείτο από ανθρώπους. Τώρα, αν συνδυάσεις ότι πριν 5,5 εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος σηκώθηκε για πρώτη φορά όρθιος με τα ευρήματα του τράχυλα Χανίων στην Κρήτη, που σημαίνει ότι ο πρώτος ερέκτους είναι εντός γεωγραφικών πλαισίων της σημερινής Ελλάδος, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο γίγνεσθε της ανθρωπολογίας, της ιστορίας, της προϊστορίας, της παλαιοντολογίας κλπ. Όπως είπα, η Silicon Valley της παλαιοντολογίας, έτσι, της ανθρωπολογίας. Θα έπρεπε να έρχονται όλοι όσοι σπουδάζουν ανθρωπολογία, παλαιοντολογία κλπ. Εδώ να προσκυνούν, να βλέπουν αυτά τα ευρήματα, αν υπάρχουν, διότι το κρανίο των Πετραλώνων δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Το κρανίο του κρητικού μηνοκέφαλου δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Αυτά τα δοντάκια, ας πούμε, που βρέθηκαν στην Θράκη, στη Βουλγαρία και στην Αττική, έχω προτείνει ο ίδιος να γίνουν αντίγραφα και να εκτεθούν σε διάφορα μουσεία ή σε σχολεία, να πάνε να τα δουν, και όλοι μου έχουν απαντήσει αρνητικά. Όλοι. Δήμαρχοι, τουριστικοί πράκτορες, υπουργεία. Θέλω να σου πω ότι τι θέλουν, δηλαδή δεν τους αρέσει που βρέθηκε αυτό εδώ. Να τα πάρουμε να τα κάψουμε όπως το Μεσαίωνα, στην Πειραιά. Ναι, να τα ρίξουμε σε ένα καλάθι και να τα πατήσουμε. Πάρα βάλουμε και ένα τάγκ από πάνω να περάσει, να τα θάψουμε. Εγώ δεν τα θάβω. Προσπερνώντας λοιπόν αυτό και τον Ερέκτους, που πριν το έβριμα του Τράχυλα της Κρήτης λέγαμε ότι για πρώτη φορά ο άνθρωπος σηκώθηκε όρθιος πριν 2 εκατομμύρια χρόνια στον Κάφκασο, στη Γεωργία. Έτσι, τώρα δεν πήγαμε την ιστορία της ανθρωπότητας, του ανθρώπου, της Θράκης. Δεν την πήγαμε 1.000 χρόνια πίσω, 5.000 χρόνια πίσω, 10.000 χρόνια πίσω. Γιατί από τον πρώτο άνθρωπο που ήταν επίθηκος αυτός, αλλά μην τα συγκρίνουμε, αλλά τέλος πάντων, στην Αιθιοπία, τη Λούση και όλα αυτά τα πράγματα στην Τανζανία, που είναι 3-4 εκατομμυρίων χρόνων, πήγαμε ξαφνικά στα 7 εκατομμύρια χρόνια. Ο όρθιος, ο ερέκτους άνθρωπος που ήταν 2 εκατομμύρια χρόνια στη Γεωργία, πήγε 5,5 εκατομμύρια χρόνια, πήγε 3,5 εκατομμύρια χρόνια πίσω στην Κρήτη. Δηλαδή δεν είναι μικρή η διαφορά. Και όλα αυτά είναι δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κρινόμενα από άγνωστους κριτές προς τους συγγραφείς τους, που δεν έχουν και κανένα λόγο, και μάλιστα θα ήθελα να σου πω ότι είναι και αρνητικοί και θέλουν, αν δοκιμάσει κάποιος να κάνει κάποιο τέτοιο, να κάνει κάποια τέτοια ανακοίνωση, θα δει ότι τα γυρνάνε πίσω 15 φορές, ζητώντας υποσημειώσεις και επαναεπιβεβαιώσεις. Δηλαδή ένα paper μπορεί να κατατεθεί σήμερα και να γίνει τόσες πολλές κρίσεις και επικρίσεις και κατακρίσεις και ερωτήσεις πάνω σε αυτό, ούτως ώστε να δημοσιευτεί μετά από 5 και 6, 7. Υπάρχουν paper που για 7 χρόνια δεν έχουν δημοσιευθεί, και γιατί ζητάνε συνέχεια οι κριτές, συνέχεια διευκρινήσεις. Άρα λοιπόν αυτά που σας λέω είναι δημοσιευμένα όμως, έχουν περάσει από αυτή τη βάσανο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ποια είναι η Θράκη. Η Θράκη λοιπόν είναι ένας τόπος που τουλάχιστον πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια κατοικείται από ανθρώπους. Προσέξτε, δεν μιλάω ούτε για πίθηκους, ούτε για αστραλοπίθηκους, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, μιλάω ότι κατοικείται από ανθρώπους, ίσως και από ερέκτους, δηλαδή που βάδιζαν και όρθιοι, όρθια βάδιση, αυτό σημαίνει, που αυτό σημαίνει μια αλλαγή στο παγκόσμιο χάρτη της διασποράς των ανθρώπων, η οποία έχει σαν κέντρο και σαν βάση της, κατ' εμέ, το ζωνάρι Μακεδονία-Θράκη, όπως είπα στην αρχή. Προσέξτε. Και να πούμε και ανθρωπολογικά, από ό,τι εξετάζουμε έτσι, τη σχέση των αρχαίων Θρακών με τους υπόλοιπους Έλληνες. Αυτό λοιπόν. Ένα θέμα λοιπόν τώρα είναι, επειδή εμείς δεν είμαστε ούτε Ερέκτους, ούτε Νεάντερνταλ, ας πούμε. Νεάντερνταλ είναι μια κοιλάδα στο Ρήνο. Έτσι, και λέμε, αυτός είναι Νεάντερνταλ, και ας βρέθηκε, ξέρω εγώ, που να βρέθηκε στο Ιράκ ή στο Ιράν, ξέρω εγώ. Τι έχουν καταφέρει οι Γερμανοί, και λένε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη Γερμανία. Αυτό καταλαβαίνεις, από το Ρήνο. Αυτό καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχουν καταφέρει και έχουν βάλει
το τοπονύμιο που για πρώτη φορά βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο Κρομανιόν, λένε οι Γάλλοι, ας πούμε, άλλοι αντίζηλοι εκεί πέρα των Γερμανών και των Άγγλων, τρέχουν από τους ομουλοχτά αυτοί, έτσι. Ο Κρομανιόν, λες, είναι είδος Κρομανιόν, αυτός είναι Νίσοβαν, αυτός είναι Πυρηναίος, αυτός είναι Χαϊδελβέργης, αυτός είναι από το Ρήνο, από την Νεάτερνταλ, έτσι. Πρόσεχε να δεις, δηλαδή ονοματίζουμε όλα τα είδη των ανθρώπων με μικρά χωριά στα οποία βρέθηκε για πρώτη φορά το είδος αυτό. Και κανείς δεν έχει πει ο άνθρωπος της Θράκης. Πού είναι αυτό, που είναι, αυτός είναι ο πρώτος Homo sapiens, γιατί εμείς είμαστε Homo sapiens, τρομάρα μας, δηλαδή σοφή τρομάρα μας, και μάλιστα sapiens sapiens, δηλαδή δύο φορές σοφή τρομάρα μας, έτσι, ο οποίος βρέθηκε στο σπήλαιο που σήμερα που μιλάμε οι ίδιοι οι Βούλγαροι το λένε του κυρίου Βάκχου. Το σπήλαιο κύριο Βάκχο, του κυρίου Βάκχου, του κυρίου Βάκχου, προσέξτε, όχι του Βάκχου, εμείς δεν λέμε το ναός του κυρίου Απόλλωνα, του κυρίου Διονύσου, δεν βάζουμε το Κύριος μπροστά, έτσι. Λέμε ο ναός του Διονύσου. Ο Διονύσου ποιος είναι, ο φίλος που πίναμε καφέ προχτές, ποιος είναι. Είναι ο Θεός, έτσι. Και το λέμε, και αυτοί συνεχίζουν και λένε το σπήλαιο του κύριου Βάκχου, του κυρίου Βάκχου στη Βουλγαρία, όπου βρέθηκε sapiens σε σπήλαιο μέσα, μάλιστα είναι σύμπλεγμα σπήλαιων, είναι πολλά σπήλαια μαζί, πριν 50.000 χρόνια. Τώρα, εδώ έχουμε μια τεράστια ανατροπή. Υποτίθεται ότι ο sapiens δεν υπήρχε στην Ευρώπη πριν 50.000 χρόνια. Υποτίθεται ότι ήρθε από την Αφρική πριν 30-35-40.000 χρόνια. Υποτίθεται ότι, υποτίθεται 45, υποτίθεται, περάσαν από την Αφρική στην Ισπανία ή από την άλλη μεριά ήρθαν μέσω Ανατολής στην Ανατολία και ανεβήκαν πάνω. Εδώ ανατρέπονται όλα. Εδώ όμως ανατρέπονται όλα. Και όχι μόνο αυτό, αν δείτε την αξιοποίηση, γιατί έχω πάει, και έχω πάει πολύ παλιά, δηλαδή, όταν φανταστείτε πώς θα είναι σήμερα, γιατί έχω δει και φωτογραφίες και σήμερα, την αξιοποίηση που έχει το σπήλαιο του κυρίου Βάκχου, δηλαδή του Έλληνος Θεός Διονύσου, του Θρακός, βέβαια οι θεοί δεν έχουν εθνικότητα, εσύ, αλλά εσύ, για να το καταλάβουμε, είναι του Θεού των Θρακών, έτσι, το σωστότερο, έχει δύο τρόπους να πας. Ένα με το αυτοκίνητο, που σταματάς σε ένα υπέροχο πάρκινγκ που χωράνε οι άνθρωποι να σταματήσουν και όχι πάνω στο δρόμο να κινδυνεύεις και λοιπά. Σε ένα υπέροχο πάρκινγκ που σταματάς και πηγαίνεις μια ωραία πεζοπορία με ένα οργανωμένο μονοπάτι σηματοδοτημένο 800 μόλις μέτρα. Περνάς και ένα ποταμάκι και πας σε αυτό το σπηλαιοσύστημα όπου μέσα βλέπεις με κατατοπιστικότατες πινακίδες όλα αυτά που σας λέω. Ή άλλος τρόπος είναι να κάνεις πεζοπορία 5 χιλιόμετρων από το κοντινότερο χωριό, μέσα σε ένα υπέροχο δάσος, πάλι σηματοδοτημένο μονοπάτι, με παγκάκια να ξεκουραστείς, με περίπτερα να κάτσεις να συζητήσεις, με καλάθια των αχρήστων να πετάξεις τα σκουπίδια σου και όχι όπου βρεις, να περάσεις ποταμάκια, λιμνούνες, ξύλινα γεφυράκια και να ξαναφτάσεις στο ίδιο σημείο που σας είπα. Και να πας να δεις τι, άδεια σπήλαια. Τα σπήλαια δεν είναι αξιοποιήσιμα, τα σπήλαια είναι άδεια. Αλλά φτάνεις εκεί πέρα πρώτα απ' όλα γιατί σ' αρέσει η φύση, πρώτα απ' όλα γιατί σ' αρέσει να κάνεις την πεζοπορία σου, τη βόλτα σου και είναι υπέροχο, και δεύτερον για την πινακίδα που θα συναντήσεις εκεί, να πιστείς η δίη σώμαση ότι εδώ πέρα, ναι, βρήκαμε λείψανα ενός σκελετού, μάλλον είναι δύο σκελετοί, λείψανα σκελετών που είναι Homo sapiens και που είναι 45-50.000 χρόνια, ζήσανε 45-50.000 χρόνια πριν από σήμερα. Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχε ούτε Βουλγαρία, έτσι, ούτε κανένας άλλος εκεί πέρα, ούτε Ρουμανία, ούτε κανένας άλλος. Υπήρχε μόνο η αρχαία Θράκη. Και μάλιστα η Θράκη του Ορφέα είναι εκείνη την περίοδο. Γι' αυτός ο μεγάλος μύστης ζούσε εκεί πέρα και αυτός γύρναγε στα σπήλαια της Θράκης και εμπνεότανε και μας έδωσε και μπράβο του την θεογονία. Διότι οι Θράκες μας δώσανε τις ιδιότητες στο Θεό. Και εξημέρωνε και τα ήθη, έτσι. Ορίστε. Και εξημέρωνε και τα ήθη με τη μουσική του, τη θρησκεία, τα ζώα και λοιπά, ναι. Πρόσεξε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο sapiens στην Ευρώπη να είναι εκ της Θράκης. Να μην πω Θράκας γιατί είναι περίεργο. Έτσι, χει στα αυτιά κάποιον εθνικιστικά περίεργα. Εγώ θα πω λοιπόν ότι είναι εκ της εκτάσεως της Θράκης. Να είμαστε political correct. Έτσι όπως θέλουν αυτοί που φοράνε γραβάτες να μιλάμε. Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι εκ της Θράκης. Οι άλλοι που προανέφερα πάλι είναι εκ της Θράκης πριν εκατομμύρια χρόνια, εκ της Μακεδονίας, εκ της Κρήτης. Τι να κάνουμε τώρα, γιατί με τους πούμε Κρητιένσεις, Μακεδονιένσεις, Πετραλωνιένσεις ή Θρακιένσεις.
Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν κάνουμε μια γιορτή ανακήρυξης? Δηλαδή εγώ αν είχα μια εξουσία θα μάζευα το λαό της Ράκης κάπου και θα τους έλεγα παιδιά να είστε χαρούμενοι, γιατί μόνο χαρά σου δίνει αυτό το πράγμα. Ελάτε, ξέρετε, να δείτε ένας παππούς σας εδώ πέρα, σαν και εμάς ήταν, ίδιος ακριβώς σωματοτυπικά, ανθρωποτυπικά όπως λες εσύ, ήταν ίδιος σαν και εμάς. Πριν 50 χρόνια, πριν 50.000 χρόνια, ξεκίνησε από εδώ και επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη, γιατί αυτός πήγε και βορειότερα, πήγε και δυτικότερα και ανατολικότερα και νοτιότερα. Δεν υπάρχει προημότερος sapiens στην Ευρώπη από αυτόν. Έτσι. Θέλεις να το κλείσω κι άλλο στα Βαλκάνια, για να μην φωνάζουν κάποιοι και στεναχωριούνται. Κάποιοι μπορούν να πάθουν αυτή τη στιγμή που μιλάω εγώ καρδιακές προσβολές. Μην είμαστε έτοιμοι τέτοιων παθήσεων. Δεν με πειράζει εμένα. Δεν με πειράζει. Εγώ, κοίταξε να δεις, αν ήθελα να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα θα την είχα κάνει. Αρνήθηκα γιατί δεν θέλω να πω τα συμβατικά τους πράγματα και δεν θέλω να υπηρετήσω ένα σύστημα το οποίο σκοπίμως μικραίνει την ιστορία της Ελλάδος και ψαλιδίζει την ιστορία της Ελλάδος. Τα γράφει αυτά ο ίδιος ο αρχαιολόγος ο Θεοχάρης, ο μεγάλος αρχαιολόγος Θεοχάρης, όταν με την ανακάλυψη του Σέσκλου και του Διμηνιού στη Μαγνησία, 6η-7η χιλιετία π.Χ., μιλάμε 7-8-9.000 χρόνια πριν από σήμερα πολιτισμός, λέει τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Το οποίο το ανακάλυψε ο Θράκας αρχαιολόγος Τσούντας. Γι' αυτό πρέπει να κάνετε μια μεγάλη, κάθε χωριό της Θράκης πρέπει να έχει μια οδό Τσούντα. Από τη Στενήμαχο. Έτσι. Ναι. Της Θράκης. Βέβαια, ναι, σωστά. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Εμείς λέει μάθαμε ότι όλα, λέει ο αρχαιολόγος Θεοχάρης, όλα πρέπει να τα τοποθετούμε πριν τον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Διότι ο Αιγυπτιακός πολιτισμός μάθαμε και αναμασάμε σαν βλαμμένοι τόσα χρόνια άκρητα, γιατί αυτός που αναμασάει άκρητα είναι βλαμμένος. Φθήρεται δηλαδή, αυτό εννοώ. Αναμασάμε ότι όλα ξεκίνησαν από τον Αιγυπτιακό πολιτισμό και μετά ακολούθησαν οι άλλοι, λόγου χάρη ο ελληνικός πολιτισμός. Έτσι. Ο Μανέθων στα Αιγυπτιακά αναφέρει όμως κάτι ύφεστος και ερμίδες, αλλά τέλος πάντων. Ο οποίος Μανέθων δεν είναι Έλληνας, είναι Αιγύπτιος. Ναι. Αιγύπτιος ιερέας, βέβαια. Είναι Αιγύπτιος ιερέας. Έτσι. Αλλά. Τώρα εσύ μίλησες για πολύ ψηλά γράμματα της ιστορίας, για υποσημείωση της ιστορίας και πολύ καλά έκανες και το θίγεις. Έτσι, όσοι μας ακούνε τελειώνοντας την εκπομπή, ας πάνε να ψάξουν και να ανοίξουν ένα βιβλίο. Ξέρεις κάτι, το σημαντικότερο πράγμα στην έρευνα είναι να ανοίγεις τον άλλον παράθυρα. Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι, να μην το αδίνεις και όλα μας σημαίνα. Λοιπόν, και είπε ο άνθρωπος αυτός ότι μάθαμε ότι όλα ό,τι βρίσκουμε πρέπει να τα χρονολογούμε πριν το 3.500-3.000 π.Χ., που από όπου ξεκινάει ο Αιγυπτιακός πολιτισμός. Και έτσι τα μικραίναμε την χρονολογία των ευρημάτων της Ελλάδος. Αυτό έπαθε και η Θράκη, γιατί το Σέσκλο το ανακάλυψε ο Τσούντας. Και πότε? Έτσι, όταν φτάσανε εκεί πέρα οι Θράκες ξεριζωμένοι από τον πρώτο ξεριζωμό, πρόσκειται, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω, και πήγαν και εγκαταστάθηκαν εκεί, γιατί εγκαταστάθηκαν Θράκες εκδιωγμένοι, ξεριζωμένοι από την Ανατολική Ρωμιλία στην Θεσσαλία, στο Βόλο, στην περιοχή του Βόλου. Και πολύ μικρό παιδί ο Τσούντας βρίσκει αυτό τον χώρο που ακόμα δεν είχε καν ανασκαφεί, όμως αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και πείθει τους συγχωριανούς του, που είχαν άμεση ανάγκη να χτίσουν ένα σπίτι, να βάλουν το κεφάλι τους μέσα. Άστεγοι, ξυπόλοιτοι άνθρωποι ήτανε, δεν θα τους κατηγορούσε και κανείς. Και τους πείθει να μην το κάνουν, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και επανέρχεται, όντας ως αρχαιολόγος, αφού το είχε δει, και ανακαλύπτει το μεγάλο πολιτισμό του Σέσκλου και του Διμηνιού, τον πολιτισμό των Θεσσαλών, ο οποίος φτάνει 9.000 χρόνια πριν από σήμερα. Φυσικά η Θράκη μας έχει κατοίκηση 100 και 200 και 300.000 χρόνων πριν από σήμερα κλπ. Και 400.000 χρόνων έχει βρεθεί κλπ. Άρα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το ίδιο πράγμα παθαίνει και η Θράκη με την χρυσοχοΐα της, γιατί μου πες για τους ανθρώπους. Ναι. Ας πούμε και τις τέχνες λίγο των αρχαίων Θρακών. Μπράβο. Εδώ λοιπόν. Πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι δυνατόν η Θράκη που ήταν ο κύριος τροφοδότης αλόγων, ύπων, όλης της... Τους ύπους τους φέραν οι Ινδοευρωπαίοι. Ποιους τους φέρανε? Ποιοι τους φέρανε? Τους ύπους τους φέραν οι Ινδοευρωπαίοι. Οι Ινδοευρωπαίοι ποιοι είναι αυτοί? Ναι, μέχρι που βρέθηκαν οι βραχογραφίες να έχουν άλογα και το κατέβασαν πάλι. Αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι που ακούω συνέχεια, ποιοι είναι?
Ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι που ακούω συνέχεια στα αυτιά μου, ποιοι είναι, τι γλώσσα γράφανε, τι μιλάγανε, τι έχουν αφήσει, πού ζούσαν, πού είναι η κατοικία τους. Ο αόρατος λαός. Αυτός ο αόρατος λαός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, είναι δυνατό να μην υπάρχουν υποφορβία σε ανά 50 χιλιόμετρα στη Θράκη, τα παιδιά όλα, τουλάχιστον της Θράκης, να μαθαίνουν να ασχολούνται με το άλογο, με τον ύπο. Να μην κάνουν, Θράκης υπέας, έτσι. Να μην κάνουν βόλτες οι τουρίστες που θα έρχονται με θρακικά άλογα και να καταλαβαίνουν τι ήταν τα άλογα του Ρίσου και ότι ποιος ήταν ο Θράκας Υπέας και λοιπά. Ναι. Ο οποίος Θράκας Υπέας αργότερα γίνεται Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γιώργιος και λοιπά και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά πρόσεξε λίγο, έχει πολύ μεγάλη σημασία τούτο. Σήμερα ακόμα στη Θράκη μας, και έχω δει προσωπικά ψηλά πάνω στα οροπέδια του Νέστου και στα πομακοχώρια της Ξάνθης, αλλά και πιο πάνω εκεί από τη Σταυρούπολη κλπ, έχω δει ακόμα να υπάρχουν πληθυσμοί άγριων αλόγων. Ναι, ισχύει, βέβαια. Ναι. Το έχω δει και εγώ, ναι. Ναι, τα οποία φυσικά γι' αυτό είναι κοινάγρια, γι' αυτό είναι κοινόμορφα. Δεν μπορεί να τα προσεγγίσεις. Όταν σε αντιληφθούν σε πολύ μεγάλη απόσταση, φεύγουν. Πρέπει να έχεις το μάτι σου εσύ πάντα έτοιμο για να τα δεις αυτά τα περήφανα άτια. Και να μην έχουμε αυτή τη ράτσα, να μην υπάρχει το θρακικό άλογο, να μην εξελίσσεται, να μην καλλιεργείται, να μην γονιμοποιείται. Να μην υπάρχει παντού στη Θράκη να έρχονται να κάνουν υπασία ή υπηκούς αγώνες ή τοξοβολία που κάνανε οι Θράκες, τοξοβολία επί ύπου στη Θράκη, να μην γίνονται τέτοιες γιορτές, να μην εκπαιδεύονται τα παιδιά μας σε τέτοιες γυμναστικές επιδείξεις. Εμείς πάνω στο κάστρο του Δημοτήχου που έχουμε το πανηγύρι στην 50η τριήμερο, σαν σύλλογος είχαμε φέρει και τοξοβολία κάναν τα παιδάκια επάνω στο κάστρο. Και μάλιστα μετά με τον κορονοϊό και τα λοιπά δεν τα ξαναφέραμε. Και κάποιοι γονείς θυμούνται τις εντυπώσεις που είχαν τα παιδάκια τους που κάναν τοξοβολία πάνω στο κάστρο. Γιάννη μου, αυτές οι περιστασιακές εκδηλώσεις όμως κάποιων ευαίσθητων συλλόγων δεν μπορούν να αναπληρώσουν μια κρατική γραμμή. Κατάλαβες τι λέω. Αυτό πρέπει να γίνει με κρατικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού να συνενωθούν, να δουν ποια είναι, το έχω ξαναπεί, η ιδιαιτερότητα κάθε τόπου να αναπτύξει αυτό η Θράκη, αυτό η Μακεδονία, αυτό η Ήπειρος, αυτό η Θεσσαλία, αυτό τα Δωδεκάνησα, αυτό η καταλαβές. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, θα φάμε την παγκοσμιοποίηση στα μούτρα μας όπως την έχουμε φάει, γιατί και εγώ και εσύ τώρα μας σηκωθούμε όρθιοι, φοράμε το ίδιο τζιν παντελόνι. Ένα τζιν παντελόνι φοράμε, κοιτάμε την ώρα και λέμε ότι είναι 6 και 4, θα πάμε να φάμε ένα σουβλάκι, ένα χάμπουργκερ ή ένα οτιδήποτε, άρα θα φάμε και το ίδιο πράγμα περίπου, τα ίδια προϊόντα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Οπότε είτε εσύ πας σε ένα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στο Δημότιχο, είτε εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου εδώ στην Αθήνα που είμαι, πιθανόν να φάμε το ίδιο πράγμα. Ενώ αν πας στον παραγωγό θα φας εσύ έναν καβουρμά εκπληκτικής διατροφικής αξίας και εγώ θα φάω σε χλαμάρες εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πώς θα με προσεγγίσεις εμένα εκεί με την ειδοποιώ σου διαφορά. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι των τεχνών είναι η καλλιέργεια, η γονιμοποίηση της ράτσας, της θρακιώτικης ράτσας των αλόγων. Σε συνδυασμό να μαθαίνεις τα παιδιά και να κάνεις γιορτές για τον βασιλιά, τον Ρίσο και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το άλλο το μεγάλο το οποίο επίσης ακόμα και σήμερα που συζητάμε έχει συρρυκνωθεί είναι η θρακική χρυσοχοΐα. Όλο αυτό που λένε σκυθικά και σκυθικά και σκυθικά, αυτά είναι θρακικά. Δεν είναι σκυθικά. Μπορεί να γίνανε σε μια περιοχή που κατοικούσαν οι σκύθες, αλλά οι καλλιτέχνες τους, οι χρυσοχόοι, οι ασημουργοί, ήταν θράκες. Αυτό λοιπόν μπορεί κανείς πολύ απλά να το δει εάν πάει στη Βάρνα, στην Βουλγαρία πάλι πηγαίνουμε, ναι. Στο θρακικό πόντο, έτσι. Εκεί θα δει λοιπόν ένα κόσμημα θρακιώτικο της 5ης-6ης χιλιετίας, κάπου εκεί είναι, το οποίο είναι 1000 με 2000 χρόνια αρχαιότερο από αυτό που λέγαμε μέχρι τότε αρχαιότερο κόσμημα χρυσό στον πλανήτη Γη και το οποίο ήταν από την Αίγυπτο, το οποίο ήταν της 3000 π.Χ. Δηλαδή έχουμε περίπου 1000 με 2000 χρόνια έχει πάει η Θράκη τη χρυσοχοΐα, την κοσμηματοποιία, πριν από αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε αρχαιότερο και διδάσκανε και οι δάσκαλοι και οποιοδήποτε στα σχολεία. Από πού ξεκίνησε η χρυσοχοΐα και η κοσμηματοποιία, από την Αίγυπτο κύριε. Και σε συνδυασμό με αυτά που είπε ο Θεοχάρης τα λέω αυτά προηγούμενα, δηλαδή ό,τι βρίσκαμε εμείς εδώ πέρα, πότε έγινε αυτό στην Αίγυπτο, 3000, αυτό το δικό μας το βάλω 2800. Ας πούμε, για να μην με... Δεν είναι να πει ότι η Αίγυπτο ήταν και ελληνική ονομασία, αλλά το προσπερνάμε και αυτό.
Ξεχνάμε βέβαια να πούμε ότι η Αίγυπτος ήταν η εξοχή της Ελλάδος. Έτσι. Οι Φαραώοι και αυτοί όλοι ήταν Έλληνες, κυρίως Κρήτες κλπ. Αλλά σου είπα, ας μην πάρουν πολλά υπογλώσια. Μην επεκταθούμε, ναι. Γιατί να ειδοποιήσω, είμαστε και 52, το λέω για σας, εγώ ναι. Μπορώ να σας ακούω όσα ας θέλετε. Ας μην μοιράσουμε πολλά υπογλώσια σήμερα σε διάφορους διάφορους. Ναι. Πάντως, πρόσεξε, θέλω να πω. Υπάρχουν μεγαληθικά μνημεία στη Θράκη, τα οποία έχει μελετήσει ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Κιοτσέκογλου, από τη Θράκη, αρχαιολόγος, και έχει κάνει πολλές σημαντικές ανακοινώσεις για θρακικά ιερά, υπαίθρια ιερά, αστρονομία, αρχαιοαστρονομία, αρχαιοαστροπαρατηρητήρια, που ήταν αυτά. Τα κάτι ανάγλυφα τέτοια έχουμε στο κάστρο του Δημοτήχου. Μπράβο. Που δεν έχουν αναδειχθεί όπως έπρεπε, με πινακίδες, με ταμπέλες, με σε συνέδρια να υποθούν κλπ. Γιατί οι Θράκες ήταν και από τους βασικότερους αρχαιοαστρονόμους. Και αυτό μας το αποδεικνύουν μικρά ειδόλια που έχουν βρεθεί, τα οποία είναι σαν τα κυκλαδικά, μαρμάρινα, μικρά, τα οποία έχουν βρεθεί στην θρακική Χερσόνησο της Καλλίπολης. Σήμερα είναι στην έκταση της Τουρκίας. Αλλά τώρα και η Θράκη. Αλλά τότε η Τουρκία δεν υπήρχε ούτε στο όνειρο του, του κανενός. Αλλά τέλος πάντων, θέλω εκεί πέρα, στα Κύλα, έτσι λέγεται εκεί η περιοχή, όπως έχουμε και στον Εύρο χωριό με το όνομα αυτό, αλλά και βορειότερα από τη σημερινή μας Θράκη, την αρχαιότερη Θράκη, που λέγονται παγκόσμια, λέγονται αρχαίος αστροναύτης ή αρχαίος αστροπαρατηρητής ή αρχαίος αστρονόμος. Παγκόσμια, θα το δείτε αυτό, αν πατήσετε στα αγγλικά αυτές τις λέξεις που σας είπα, θα σας τα βγάλουν αυτά. Και παράλληλα, στο Βόρειο Εύρο, έχουμε ένα μικρό μουσείο με φωτογραφίες μόνο, δυστυχώς, ξέρεις ποιο λέω. Σπήλαιο λέτε, ναι. Ναι, εκεί, στα σπήλια, που υπάρχουν φωτογραφίες ειδωλίων, ανθρώπων που είναι σαν να φοράνε μάσκα ή κάσκα αστροναύτη, τα μάτια τους είναι σκιστά, είναι σαν και αυτά που βλέπουμε στο Περού, στους Ινδιάνους, ξέρεις, κάτι τέτοια πράγματα, που δείχνει ένα χαμηλότερο στρώμα, πελασγικό στρώμα σε όλο τον πλανήτη Γη, το οποίο είναι ίδιας ηλικίας, ίδιας τεχνοτροπίας κλπ. Και που πάλι ντρεπόμαστε να πούμε ότι είναι ελληνικό, διότι οι πελασγοί, οι κάρες και οι λέλεγες είναι τα πρωτοελληνικά φύλλα και όχι προελληνικά φύλλα. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λίγα, αφού ο χρόνο μας τελειώνει, θα σου πω ότι και τα πρώτα έργα χαλκού έχουν βρεθεί, χύτευση χαλκού, όλα αυτά για να τα κάνεις, κράματα χαλκού, χρυσού, ασημιού κλπ. Πράξεις άριστες γνώσεις χημίας, έτσι, και δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, της 6ης, 7ης, 8ης χιλιετίας π.Χ. που υπάρχουν. Έχουν βρεθεί πάνω από την Αμφίπολη, δηλαδή στη Μακεδονία μας, λίγο βορειότερα της Αμφιπόλεως, και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία, όπως σου είπα, αν τα βάλεις μπροστά, η Θράκη είναι πρώτη στην χρυσοχοΐα στον κόσμο, στην κοσμηματοποιία στον κόσμο, έτσι, και είναι και πρώτη στην γραφή. Το λέω να δώσω ένα άλλο υπογλώσιο και τελειώνω. Μπράβο, ας πούμε και για τη γραφή και να τελειώσουμε με αυτό. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, και τα ευρήματα παράλληλα μπορούν να μπουν στο αρχείο πολιτισμού να τα δουν όλα αυτά που λέω. Η γραφή ξεκίνησε από την Θράκη περίπου την 7η χιλιετία π.Χ., δηλαδή 9.000 χρόνια από σήμερα. Το λέω αυτό διότι έχουν βρεθεί υφαντικά βάρη, αργαλιού βάρη, τα οποία έχουν φρονολογηθεί και πάνω έχουν σημάδια γραφής. Αντίστοιχα έχουν βρεθεί και στη σημερινή έκταση της Ρουμανίας, πάλι αρχαία Θράκη, γιατί πάλι οι Ρουμάνοι δεν υπήρχαν τότε, ξέρω εγώ, οι Δάκες ήταν, και οι Δάκες είναι θρακικό φύλλο κι αυτό, αλλά τέλος πάντων έχουν βρεθεί και στην Ρουμανία. Ξέρεις, αμφισβητούνται, πολεμούνται, σβήνονται, αλλά είναι εκεί η γη και το έβριμα και φωνάζει. Άρα λοιπόν, επειδή η Θράκη με τον Αρίσταρχο, τον γραμματικό στην Αλεξάνδρεια, ήταν αυτός ο οποίος έβαλε τα πνεύματα. Αν έχουμε σήμερα την γραφή με τις οξίες περισπομένες που την έχουμε καταπατήσει και μιλάμε το ατονικό, μονοτονικό και γινόμαστε δυσλεκτικοί, έχουμε δυσμαθίες και γινόμαστε πιο, τα παιδιά μας έχουν όλο και περισσότερα προβλήματα λόγω του μονοτονικού, αυτός ο οποίος επινόησε τον τρόπο με τον οποίο θα διασωθεί η προσοδεία της αρχαίας ελληνικής φωνής, γιατί ήταν φωνητική, τραγουδιστική η γλώσσα μας και τώρα μιλάμε σαν να μιλάμε από ρομπότ, έτσι. Αυτός ήταν Θράκας. Όπως και ο Διονύσιος ο Θράξ, επίσης γραμματικός. Και ο Οδύσσιος ο Θράξ. Δηλαδή, το θέμα αυτά δείχνουν τι. Άριστη άμεση σχέση των Θρακών
με τη γλώσσα, με τη γραμματική, με τη σύνταξη. Και ας λένε ότι οι Θράκες δεν άφησαν γραπτά κείμενα και μαθηματικά κείμενα, και ας τους θεωρούν ότι κάποιοι τους θεωρούν υποδέστερους διότι είχαν μέχρι το 4. Μετρούσαν 1, 2, 3, 4 το αριθμητικό του σύστημα. Mm-hmm. Μα αυτό είναι πολύ πιο προηγμένο αριθμητικό σύστημα. Γιατί αν έχεις το 1, το 2, το 3 και το 4, δεν σου χρειάζονται άλλοι αριθμοί. Όλοι γίνονται από τετρακτής του Πυθαγόρα, δηλαδή. Ακριβώς. Όλα γίνονται από αυτούς τους 4 αριθμούς. Mm-hmm. Και αν δεν είχαν οι Θράκες τον Λεύκηπο, αν δεν έδινε οι Θράκοι τον Λεύκηπο και τον Δημόκρητο, δεν θα μπορούσαμε να πατάμε το κουμπί σήμερα και να ανοίγει το ρεύμα, το φως, και να έχουμε φως και να σε βλέπω εγώ εσένα και εσύ εμένα, ενώ είσαι το Δημότιχο και εγώ είμαι στην Αθήνα. Όλα αυτά τα χρωστάμε σε αυτούς τους δύο μεγάλους Αυδηρίτες και Θρακιώτες φιλόσοφους. Άρα λοιπόν, οι Θράκοι στις τέχνες, στον πολιτισμό, είναι ένα αδιαίρετο σημείο με τον υπόλοιπο ελληνισμό, είναι σε πολύ υψηλό σημείο σε σχέση με τον παγκόσμιο πολιτισμό. Σκεφτείτε τι γινόταν εκείνα τα χρόνια στα άλλα σημεία του πλανήτη Γη. Ανθρωπολογικά, γενετικά και παλαιοντολογικά είναι ένα υπέροχο κομμάτι του ελληνισμού, ένα υπέροχο κομμάτι της ανθρωπότητας, ένα στολίδι στην υδρόγειο σφαίρα η Θράκη μας. Και θα πρέπει να την αναδείξουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυτά τα πράγματα να έρχονται σε γνώση και να είναι τα θρακόπουλα, τα θρακιωτόπουλα να είναι υπερήφανα που κατοικούν σε αυτό το μέρος και να μην θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι απομονωμένα από το ελληνικό κράτος και τους ξεχνάει το ελληνικό κράτος. Που όντως έτσι είναι, αλλά ας προσπεράσουμε τη δυσάρεστη σελίδα για να πάμε στην ευχάριστη σελίδα. Η Θράκη για μένα είναι το πνευμόνι του ελληνισμού, ο θώρακας, αυτό λέει και η λέξη της, ο θώραξ του ελληνισμού, της Ελλάδος. Αυτή έβαλε τα στήθια της μπροστά για όποιον κατακτητή ερχόταν από Ανατολάς ή από Οδυσμάς έφευγε για να πάει κάτω για να καταλύσει. Αυτή έβαζε τα στήθια της μπροστά. Και είναι και η Θράκα. Γιατί καμία λέξη στην Ελλάδα, δεν είναι, στα ελληνικά, δεν είναι μονοσήμαντη. Είναι η Θράξ. Είναι η Θράκα. Δηλαδή ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα ενός ηφαιστείου. Που είναι δουλειά του ηφαίστου, ο οποίος είχε τα εργαστήριά του στη Σαμοθράκη. Όπως έχει θέσει και με τη θρησκεία. Η Θράκα, η ζέση της θρησκείας που μεταφέρθηκε, βολπίδες σε Λευσίνα. Το λέει ο Βυζιεινός, μέγας μύστης ο Βυζιεινός. Ο Θράξ και αυτό. Θράξ, έτσι. Το άλλο είναι στην Ύμβρο και στην Λίμνο, που τα νησιά αυτά λέγονται θρακικές σποράδες. Στην αρχαία μας γραμματεία, Σαμοθράκη, Λίμνος, Τένεδος, Ύμβρος, Άγιοι Στράτης κλπ. Ήταν οι θρακικές σποράδες, ήταν ανήκαν δηλαδή γεωγραφικά στην Θράκη, όπου είχε τα εργαστήριά του ο Μέγας Ήφαιστος με τα ηφαίστεια, γιατί είναι προϊόν ηφαιστείου όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και είναι τόσο έφορη η Θράκη μας, γιατί η λάβα είναι πολύ έφορο έδαφος, γόνιμο έδαφος. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι είναι η Θράκη? Ένα γόνιμο έδαφος. Γι' αυτό αναπτύσσεται ο πολιτισμός, γι' αυτό μεγαλουργεί ο πολιτισμός, έχει τα νερά της, που το νερό είναι, ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό, και η Θράκη, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολύ και καλό νερό και δυστυχώς έχει την ατυχία τα ποτάμια της να κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία ανεξέλεκτα, με ό,τι αυτό σημαίνει, αλλά στο αφήσουμε και αυτό, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά στο αφήσουμε και αυτό. Άρα, τα φώτα της στον πολιτισμό, και αν σκάψουμε στη Θράκη, διότι δεν έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές στη Θράκη όπως πρέπει, ένας τριαντάφυλλος, ο Διαμαντής, ένας από εδώ, από εκεί, ο άνθρωπος που... Μα μην το πάτε μακριά, το Διδημότιχο. 5.000 π.Χ. αρχαιολογικά ευρήματα, 7, ναι. Και σηκώνει και άλλο σκάψιμο. Ναι. Το φόντο της εκπομπής μας είναι ένα ψηφιδωτό από τα πολλά υπέροχα ψηφιδωτά της Πλωτινόπολης. Στην Πλωτινόπολη μπορεί να πάει κανείς σήμερα. Κοσμήματα, κεραμική κτλ. Στην Πλωτινόπολη μπορεί να πάει κανείς σήμερα. Όχι. Αυτό φωνάζουμε και ευελπιστούμε για το 2023, ότι ένα μέρος με τα ψηφιδωτά αυτά και με το υπέροχο σύστημα υδραυλικής, το πηγάδι που έχει βρει ο Ματέος ο Κουτσουμανής, μακάρι να γίνουν επισκέψιμα. Μιλάμε για τεράστιο κεφάλαιο. Σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία. Θα κλείσουμε μόνο με την σελίδα μας castropolites.com να διαβάσω 5 γραμμές. Στα προϊστορικά χρόνια η Θράκη υπήρξε γέφυρα που έθετε σε επικοινωνία την Ευρώπη με την Ασία. Πρώτη κάτοικη της ήταν διάφορα πελαγικά φύλλα, ιδίως Φρύγες, Ιβρύγες, Οδρύσε, Ίδωνες, Δίοι και άλλοι. Η επικοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν στενή, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι οι πρώτοι Έλληνες υμνοδοί και μουσικοί ήταν Θράκες, Ορφεύς, Μουσαίος,
Θάμερης Εύμορφος. Πως η Ελευσής είχε ιδρυθεί από Θράκες, πως τους Δελφούς επιφανέστατο ιερατικό γένος ήταν οι Θρακίδες και στην Ελευσίνα οι Ευμολπίδες. Και τελικά πως η οργιαστική λατρεία του Διονύσου διαδόθηκε από Θράκες σε όλες τις ελληνικές χώρες. Αυτά δεν είναι κρυφά αρχεία, είναι εγκυκλοπαίδια δομή. Τα πήραμε και τα αναδημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας castropolitis.com. Μια συμπλήρωση. Μια συμπλήρωση. Όλοι οι επώνυμοι Αθηναίοι, ακόμη αρχαίοι, ακόμη και ο Περικλής, ο γνωστός Περικλής του Χρυσού Αιώνος, έτσι, είχαν δάσκαλους μουσικής τουλάχιστον και λέγονται Θράκες. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Και βεβαίως ο Κίμων είχε μητέρα Θράσα, ο Θοκυδίδης του Ολόρου, και βλέπουμε ότι οι Αθηναίοι που είχαν θρακιώτικη καταγωγή ήταν και πιο, ας το πούμε, ανοιχτόμυαλοι και βλέπαν καλύτερα τα πράγματα από τους γηγενείς Αθηναίους που περιτυχιζόταν μόνο μέσα στην πόλη και πολιτικά το βλέπαν μόνο μια Αθήνα. Εγώ θέλω να έρχομαι στη Θράκη και να βλέπω τους Θράκες υπερήφανους για την ιστορία τους. Κατάλαβε, γιατί τους βλέπω στεναχωρεμένους στη μοναξιά τους και σε αυτά πολλά τα χιλιάδες. Πολλά προβλήματα, πολλά οικονομικά προβλήματα δυστυχώς. Και τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο. Εδώ τώρα στο Δημότικο που είμαστε λιγοστεύουμε. Μια πόλη με από το 5.000 π.Χ. και φτάνουμε μέχρι και Οθωμανικά και μνημεία, σπίτια νεοκλασικίζοντα κτλ. Υπέροχη έτσι, φυσική ομορφιά με ένα δάσος δίπλα στην πόλη, ένα κάστρο. Από το κάστρο απέναντι η αρχαία Πλωτινόπολη, το μεγαλύτερο τέμενος, το Βαγιαζίτ που κάηκε στην Ευρώπη στο Διδημότυχο, λουτρά των ψιθύρων Οθωμανικά, με μουσείο βυζαντινό, λαογραφικό, εκκλησιαστικό, πινακοθήκη Ναλμπάντι και ακόμα ένα μουσείο που τώρα το ξεχνάω. Δυστυχώς δεν καταφέρνουμε και εμείς φταίμε, αλλά θέλουμε και μια στήριξη στην πολιτεία για να αναδειχθεί το Δημότυχο. Θα σηκώσει όλο τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, μπορεί να το σηκώσει σε ανάπτυξη. Στο μέτρο που με αφορά, στο Αρχείο Πολιτισμού που έχω τη χαρά να ηγούμε και να διευθύνω, είμαι πάντα πλάι στη Θράκη και πάντα πλάι σας, Γιάννη. Είπαμε, θα τα ξαναπούμε, διαζώσεις στο Δημότυχο. Πώς εύκλες φορώ την ομορφιά σου στις ιστορίες τους βωμούς διαβάζω το όνομά σου. Δύο ποταμιά σε ποθούν και ρεύουνε σημά σου. Της διχύσης, τους τρύλους όλους μάρτυρους. Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγει.
εσύ που ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησκόνισω.